Σε μία ημέρα που η Ελληνική Βουλή θα τη θυμάται ω τη χειρότερη στην ιστορία τη, εξελίχθηκε η συζήτηση για τα μέτρα του Μεσοπρόθεσμου και με τα Ευτράπηλα και τι Ιαχέ να είναι ο κανόνα μέσα στο Κοινοβούλιο. Η ψηφοφορία ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα με τα μέτρα να υπερψηφίζονται με 153 ψήφου, οι οποίε προήλθαν από του 126 βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία και του 27 βουλευτέ του ΠΑΣΟΚ. Όχι στα μέτρα ψήφισαν 128 βουλευτέ, παρόν δήλωσαν 18 βουλευτέ και ένα ήταν απόν. Από τη Νέα Δημοκρατία ο βουλευτής κύριος Κασαπίδης ήταν η μεγάλη έκπληξη καθώς δεν ψήφισε νέα αλλά παρόν και έτσι το κυβερνών κόμμα αντί για 127 νέοι είχε 126. Ως συνέπειο ο, συνέπει, ο κύριος Κασαπίδης στέθηκε με εντολή σαμαρά εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Από την πλευρά του, το Πασόκ είχε μεγαλύτερε απώλειε, καθώς από του 33 βουλευτέ, οι 6 πήγαν κοντά στην κομματική γραμμή, κάτι που του έθεσε αυτομάτω εκτό κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κ. Κανδαλίδη δεν ψήφισε και ήταν απόν, όχι ψήφισαν οι κ. Κασή και Παραστατήδη, και παρόντε ψήφισαν οι κ. Μπόλαρη και Γκερέκου. Η Δημάρ ψήφισε κατά πλειοψηφία παρόν στο πολυνομοσχέδιο, ενώ οι κ. Μουτσινά και Βουδούρη ψήφισαν όχι παρά την κομματική γραμμή. Στην αίθουσα του Κοινοβουλίου επικράτησε χάο νωρίτερα με αφορμή την προστίκη του κυρίου Στουρνάρα με την οποία έμπαιναν στο ενιαίο μισθολόγιο και οι υπάλληλοι τη Βουλή. Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητων Ελλήνων, ενώ και οι υπάλληλοι ξεκίνησαν απεργία που παραλίγο να την άξει στον αέρα τη διαδικασία.